Τρίμηνη αναβολή του μέτρου για τις ταμιακές μηχανές στις λαϊκές αγορές ζητούν οι παραγωγοί πολιτές λαϊκών αγορών που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στη Συμβολή των Οδών Νίκης και Ερμού. Όπως εξηγεί σε δηλώσεις του στο Agronews ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πολιτών Λαϊκών Αγορών Παντελής Μόσχος, ο κλάδος διαμαρτύρεται για την τοποθέτηση ταμιακών μηχανών από 1η Οκτωβρίου στους πάγκους των λαϊκών, καθώς και για την επιβολή ΦΠΑ. Να σημειωθεί ότι οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιούνται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, ενώ την Πέμπτη θα γίνει η μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα και οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας θα συναντηθούν με φορείς του Υπουργείου Οικονομικών. Εμείς διαφωνούμε με την επιβολή ΦΠΑ που θέλει να βάλει το Υπουργείο Οικονομικών στα αγροτικά προϊόντα. Άρα διαφωνούμε και με το μέτρο. Θέλουμε μια παράταση τρίμηνη οπωσδήποτε για να συζητήσουμε επιμέρους όλα τα φορολογικά προβλήματα που υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη πρέπει να πάρουμε επιστροφή ΦΠΑ 11% και όχι 5. Πρέπει να γίνεται συμψηφισμός κάθε τρίμηνο. Δεν πρέπει να επιβληθεί ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Διότι διαφορετικά οι παραγωγοί δεν θα μπορούν να καλλιεργούν και τότε θα έχουμε μόνο εισαγόμενα. Το ΦΠΑ θα επιφέρει τη διάλυση των λαϊκών αγορών. Και έτσι τα μεγάλα τράστα θα το εκμεταλλευτούν αυτό και θα πουλάνε όσο θέλουν. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια συγκέντρωση σε όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στην Κρήτη και στη Λάρισα και στην Πάτρα. Αύριο όλος αυτός ο κόσμος θα κατέβει εδώ να διαδηλώσουμε στη Βουλή και στο Υπουργείο Οικονομικών για τα αιτήματά μας. Έχουμε συνάντηση με το γραφείο του Υπουργού και περιμένουμε να συναντηθούμε για να μιλήσουμε. Σας έχει πει ότι θα δεχτούν. Θα μας δεχτούν, κάποιος θα μας δεχτεί.